διότι φτάσαμε στο σημείο να κατηγορούνται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έκαναν το μαύρο άσπρο. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ειδικότερα, που πούλησε και πρόδωσε ένα ολόκληρο δημοψήφισμα και συνθηκολόγησε ταπεινωτικά, γράφοντας τα παλιά του Παπαπούτσια για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και συνομολογώντας μνημόνιο, κατηγορείται αυτός ο άνθρωπος ότι προετοίμαζε, άκουσον άκουσον, την έξοδο της χώρας από το ευρώ και είχε εκπονήσει σχέδιο επ' αυτού. Μα τώρα είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα και σε ποιους απευθύνονται? Ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν είχε επιλογή να βγούμε από την Ευρωζώνη. Καμία επιλογή να βγούμε από την Ευρωζώνη. Και αυτό άλλωστε το γνωρίζω από πρώτο χέρι, διότι είχαμε συνεχείς αντιπαραθέσεις και στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Εγώ με τον Αλέξη και η αριστερή πλατφόρμα με την κυρίαρχη ομάδα τότε στον ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Το θέμα δηλαδή της παραμονής ή όχι στο ευρώ. Διότι εμείς λέγαμε ότι το να υπάρχει η έξοδος από την Ευρωζώνη ως βιώσιμη εναλλακτική επιλογή στο τραπέζι ήταν απαραίτητο, όχι μόνο για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, αλλά και για να διεξάγουμε στοιχειωδώς διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Όταν κάνεις διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς, για παράδειγμα, και δεν έχεις εναλλακτική λύση απέναντί τους που να μην εξαρτάται από τις πιστώσεις τους, δεν έχεις μέλλον σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα σε πατήσουν κάτω και θα σε λιώσουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι απλή λογική. Με το χέρι στην καρδιά, και, κύριε. Λοιπόν, λένε τώρα στον Τσίπρα ότι είχε κάνει σχέδιο βιτά, κάτι το οποίο ο ίδιος, όταν το άκουγε από εμάς για την διαμορφωτή, τον έπιανε πανικός. Επίσης ο Γιάννης Βαρουφάκης, παρά τα αντιθέτως τρελούμενα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπεραμείνεται το ευρώ. Είναι υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ. Και αυτό δυστυχώς το έχει δείξει πολλές φορές και άλλωστε το λέει συνεχώς. Δεν το έχει κρύψει. Με το χέρι εδώ έφτασε το σημείο ο Γιάννης Βαρουφάκης να κάνει εκστρατεία στη Βρετανία υπέρ του Μπριμέιν. Δηλαδή αφού εσώθη η Ελλάδα από το Brexit, πήγε ο Γιάννης Βαρουφάκης να σώσει και τη Βρετανία από το Brexit. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους το «Μένουμε Ευρώπη», αυτό το μπλοκ «Μένουμε Ευρώπη», ανακάλυψε τώρα σημείο αντιπαράθεση να τους κατηγορήσει για το σχέδιο Β. Και φτάσαμε στο σημείο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Να ακούμε από την απίθανη κυρία Γεννηματά ότι πρέπει να επιληφθεί, λέει, η δικαιοσύνη για το θέμα. Κατάλαβα. Δηλαδή τι δουλειά έχει η δικαιοσύνη? Ας υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα σχέδιο Β. Είναι θέμα της δικαιοσύνης αυτό? Είναι θέμα της δικαιοσύνης αυτή η πολιτική επιλογή, η πολιτική στάση, η πολιτική προοπτική? Δηλαδή εδώ που φτάσαμε, η τρομοκρατία και η ανευθυνότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σε λίγο θα μας πούνε ότι πρέπει να ψηφιστεί και ένας νέος 509 και όποιος σχεδιάζει την έξοδο από την Ευρωζώνη να κολλάζεται ποινικά με αυστηρότατο τρόπο ως εθνικά προδότης. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Η δικτατορία του ευρώ σε όλο το μεγαλείο της, ναι. Θα συμφωνήσουμε στο ακέραιο σε αυτό και δεν θα σχολιάσω βεβαίως εγώ τις δηλώσεις της κυρίας Γεννηματά, το κάνατε εσείς. Θέλω όμως να μου απαντήσετε το εξής. Βάσει αυτών που μας λέτε τώρα, ουσιαστικά ομολογείτε ότι εκείνη την περίοδο στο κεφάλι, προσέξτε, όχι το δικό σας, αλλά αυτών των ανθρώπων που ήταν ουσιαστικά η κυρίαρχη τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε εναλλακτική. Το αντιλαμβάνομαι σωστά? Υπήρχε η αυταπάτη. Δεν ξέρω και κατά πόσο, να πούμε, αυτή η αυταπάτη ήταν μέχρι το τέλος μια άποψη αποκρισταλωμένη, αλλά πάντως υπήρχε σε μεγάλο βαθμό η αυταπάτη, ότι μπορούσαμε
να καταργήσουμε τα μνημόνια μέσα στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτή την αυταπάτη συνεχώς την πολεμούσαμε και λέγαμε εμείς, και εγώ έλεγα στον Τσίπρα, ότι είναι αδύνατον με τις πιστώσεις των Γερμανών να καταργηθούν τα μνημόνια. Εφόσον μας δίνουν πιστώσεις οι Γερμανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εφόσον μας δίνουν πιστώσεις, τότε οι πιστώσεις αυτές θα συνοδεύονται από πρόγραμμα, από μνημονιακό πρόγραμμα. Είναι αδιανόητο να σκέφτεται κανείς ότι θα μας δίνουν λεφτά και εμείς θα εφαρμόζαμε το δικό μας πρόγραμμα ή εν πάση περιπτώσει ένα πρόγραμμα συμβατό με το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό ήταν αδύνατον για μας. Άρα, και το λέγαμε σε όλους τους τόνους. Αλλά υπήρχε μια αυταπάτη, ότι θα μπορούσε ίσως να γίνει ένας συμβασμός με ανοιχτό, με πρόγραμμα συμβατό με το δικό μας και τις δικές μας δεσμεύσεις εντός του πλαισίου της Ευρωζώνης και με συνέχεια των πιστώσεων. Θέλετε να μου πείτε, ότι είχε αυτή την αυταπάτη ο κύριος Δραγασάκης, για παράδειγμα. Πίστευε ο κύριος Δραγασάκης κάτι τέτοιο, ότι θα μπορούσε να συμβεί? Ο κύριος Δραγασάκης ίσως όχι. Ίσως ενδομήχως να ήξερε ότι θα ήταν αδύνατον να υπάρχει ένα πρόγραμμα χωρίς σκληρή λιτότητα και να συνεχίζονται οι πιστώσεις από την πλευρά του Γερμανών. Και ίσως ο Δραγασάκης να ήταν εξ αρχής ή τουλάχιστον από ένα σημείο και πέρα σαφώς τοποθετημένος ότι οι εξελίξεις οδηγούσαν σε μνημόνιο και το οποίο έπρεπε να αποδεχτούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν όλοι σε αυτήν την ίδια λογική. Ωστόσο... υπήρχαν σε αρκετό βαθμό αυταπάτες, ευρώπληκτες αυταπάτες, υπήρχαν ας πούμε μια υπερβολική αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, παρόλο ότι τρώγαμε σφαλιάρες συνεχώς και βλέπαμε τα πράγματα να βαδίζουν το κακό στο χειρότερο. Υπήρχαν αυτές οι σκέψεις, οι οποίες όμως απεδείχθηκαν εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν φτάνει να τις καταγγέλαμε εμείς τότε που τις καταγγέλαμε, εκ των πραγμάτων αποδείχθηκαν καταστροφικές για τη χώρα. Επειδή όμως, κύριε Λαβαζάνη, πρέπει όταν να... Όταν φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο, ελπίζαμε, είχαμε μια μικρή ελπίδα, και εγώ προσωπικά είχα μια μικρή ελπίδα, και σε αυτήν άλλωστε επένδυα, ότι φτάνοντας στο σημείο 0 και με το Τσίπρα να έχει το μαχαίρι στο λαιμό του, ή αυτό το σκληρότατο μνημόνιο, ή κάνεις μια διαφορετική επιλογή και αφισβητείς ακόμα και την Ευρωζώνη, είχα μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί ίσως εκεί να, η επιλογή να ήταν το όχι στο μνημόνιο. Επειδή όμως, και σε αυτό, αυτό επενδύαμε και γι' αυτό παλεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό έλεγα μέχρι την τελευταία στιγμή στον Τσίπρα ότι έχουμε εναλλακτική επιλογή, υπάρχει δυνατότητα, και ότι η μεγαλύτερη καταστροφή για τη χώρα θα ήταν η υπογραφή του μνημονίου, πράγμα που ήταν κοινή μας δέσμευση ότι θα καταργούσαμε. Επειδή όμως, κύριε Υπουργέ, άλλο αυταπάτες, άλλο εναλλακτικό σχέδιο, και επειδή το ερώτημα δεν είναι δικό μου, το έχουν θέσει πάρα πολλοί ακροατές, εγώ θα επιμείνω. Δηλαδή λέτε ότι δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο. Άλλο να έχω μια αυταπάτη και άλλο να έχω ένα σχέδιο υπήρχε. Β. Μα δεν υπήρχε γενικά σχέδιο, ούτε σχέδιο εναλλακτικό, ούτε σχέδιο για τις διαπραγματεύσεις. Εδώ, αυτό είναι χοντρό τώρα που λέτε. Κανένα απολύτως σχέδιο για διαπραγματεύσεις. Μέρα με τη μέρα πήγαιναν οι διαπραγματεύσεις. Κανένα σχεδιασμός, καμιά εκτίμηση της πορείας, των δυνατοτήτων, των βημάτων που έπρεπε να γίνουν, μέχρι πού μπορούσαμε να φτάσουμε, μέχρι πού θα έπρεπε να συνεχίσουμε, τι εναλλακτικές επιλογές είχαμε ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά δεν υπήρχε επεξεργασία επαφών. Είναι θέματα στα οποία επέμενα, γι' αυτό σε μια συζήτηση στο Κισί που είχαμε,
Του είχα καταγγείλει και είχε γίνει άλλο τότε εκεί. Mm-hmm. Του είχα καταγγείλει ότι στην ουσία οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται σε έναν αδιέξοδο διαπραγματευτικό τουρισμό από την πλευρά μας. Δεν υπήρχαν αυτοί οι σχεδιασμοί. Η χώρα και το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο δεν είχε μια γραμμή, σαφή γραμμή πλεύσης και είχε απέναντί του επαγγελματίες βεβαίως και επαγγελματίες απεικιοκράτες. Δηλαδή ξεσχολισμένους με πείρα αιώνων. Δηλαδή μπλοφάραμε, κύριε Λαβαζάνη. Μα ούτε καν μπλοφάρανε. Στο τραπέζι δεν βάλανε ποτέ, έστω ως μπλέφα, την εναλλακτική λύση της εξόδου από την Ευρωζώνη. Αυτό δεν είχε τεθεί ποτέ ως πραγματική εναλλακτική λύση, έστω και ως μπλόφα, για να βολιδοσκοπήσουν τις άλλες πλευρές. Δεν υπήρχε τέτοια λογική, τέτοια κατεύθυνση. Αυτό ήταν η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το πρόβλημα, το πρόβλημα των προβλημάτων. Και εκεί έγινε και η αντιπαράθεση, θα έλεγα, η αντιπαράθεση στο σημείο μηδέν. Ή φεύγεις από το ευρώ, ήταν το δίλημα, και ακολουθείς μια αντιμνημονιακή πορεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή παραμένεις στο ευρώ με μνημόνιο. Και ένα τελευταίο... Και εκεί έγινε η επιλογή, η επιλογή ήταν ναι στο ευρώ με μνημόνιο. Και δικτατορία του ευρώ δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο πλέον η κυρία Γεννηματά να ζητάει να ποινικοποιηθεί το αν υπήρχε σχέδιο Β. Και ένα τελευταίο... Θέλος. Γιατί δεν έρθουν να μας συλλάβουν και όλες εμάς. Εμείς σου λέμε θέος. Έχουμε επιλογή την έξοδο από την Ευρωζώνη. Επιλογή, όχι αν και εφόσον, επιλογή. Αν η Ελλάδα πρέπει να φύγει. Και ένα χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και βεβαίως επεξεργαζόμαστε. Και έχουμε σχέδιο και συνεχώς το επεξεργαζόμαστε για να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Τι είναι αυτό, παράνομο? Δεν είναι μια πολιτική επιλογή? Δεν είναι ένα θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης? Τι είναι αυτή η άποψη? Είναι αντεθνική? Πρέπει να την ποινικοποιήσουμε και να αρχίσουμε δίκες, καταδίκες και διώξεις για όσους λένε, σχεδιάζουν την έξοδο την Ευρωζώνη? Αυτά είναι οι αθλειότητες της κυρίας Γεννηματά. Μέγιστες αθλειότητες. Και ποια είναι η κυρία Γεννηματά? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα επιβάλλει στην Ελλάδα έναν μονόδρομο χωρίς αντίλογο, χωρίς συζήτηση, πράγμα που το κάνουν βεβαίως επί χρόνια τώρα. Γιατί δεν συζητάμε την εναλλακτική τοποθέτηση, την εναλλακτική πορεία? Αυτοί οι άνθρωποι ήταν φανατικοί με το Μπριμέι. Και τι λέγανε, θα γίνει κόλαση. Αυτοί τα λέγανε. Κόλαση τη Βρετανία αν αποφασίσει κάτι το διαφορετικό ο Βρετανικός λαός. Ποια κόλαση υπάρχει? Δεν κατάλαβα. Το πρόβλημα είναι η υπόλοιπη Ευρώπη, όχι η Βρετανία.